First of all, let me say that at first glance, I should regret. I should regret twice to be here. The first reason why I should. Παίρνω τον λόγο και ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο, αλλά κυρίως θέλω να πω ότι για δύο λόγους θα έπρεπε να είναι δυσαρεστημένος που βρίσκομαι εδώ. Ο πρώτος είναι ότι κάποιος στο Βερολίνο, κάποιος είπε ότι όταν συναντώνται σοσιαλιστές, δημοκράτες και αριστεροί, το αποτέλεσμα είναι κάποιες αμαρτίες. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι καλά, πρέπει να πω, με κάνει να αναπτύσσει. Δεδομένου ότι οι ανοησίες αυτές έχουν σχέση με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έπρεπε να μου γίνει αισθάνομαι καλά που βρίσκομαι εδώ είναι ότι μόλις ανέλαβα έφυγα να τρέξει τον 20ο μου μαραθώνιο υπό το βλέμμα του κ. Παπά, μάλιστα. Όμως δεν μετανιώνω για τίποτα από αυτά. Και πέραν των αστείων, πρέπει να πω ότι το κλειδί της παρουσίας μας εδώ είναι να αντιμετωπιστεί ένα παράδοξο. Το ευρωπαϊκό παράδοξο, όπου λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρώπη χωρίς να υπάρξει προηγουμένως κάποια πολιτική διαδικασία. Ενώ οτιδήποτε γίνεται στην πράξη γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Ακούσατε και την απάντηση του κυρίου Παπά. Πρέπει να ενισχύσουμε την δημοκρατία στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη πολιτική, γιατί η δημοκρατία στηρίζεται στην πολιτική, στο ρόλο των πολιτικών κομμάτων, όπως επίσης και στις συμμαχίες μεταξύ πολιτικών κομμάτων. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξηθεί η επιρροή του λαού, των ανθρώπων και επίσης να αυξηθεί η λογοδοσία προς τα κοινοβούλια και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις μόνο από τεχνοκράτες σε πολύ μακρά διάρκεια συζητήσεις ή συναντήσεις πολύ σύντομες. Αλλά πρέπει να δημιουργούνται συμμαχίες μέσα από μια πολιτική διαδικασία. Το υπόλοιπα είναι λόγια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης που θέσετε, πρέπει να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Πραγματικά δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει, δεν αφορά μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αφορά όλους. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε υποσχεθεί ότι θα γίνεται ταυτοποίηση όλων όσων φτάνουν για να βρεθούν αυτοί που είναι αιτούντες άσυλο, που το κάνουμε στην Ιταλία. Επίσης, κάνουμε επιχειρήσεις στη Μεσόγειο με σκοπό τη διάσωση της ζωής πολλών ανθρώπων, η Σοφία και η Σοφία και άλλες. Και χρειάζεται και ένα τρίτο κομμάτι στην όλη αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται η κατανομή των βαρών. Αυτό τι. Έτσι λοιπόν έχουμε καταλήξει σε μια κατάσταση η οποία είναι σχεδόν απαράδεκτη. Τώρα, πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα είναι δυνατόν και επιτρέπεται από τις συζητήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά των κρατών μελών τα οποία δεν τηρούν τους κανονισμούς. Εμείς, όπως είπα, ταυτοποιούμε, εμείς προσφέρουμε ανθρωπιστική δράση στο όνομα της Ευρώπης. Σώζουμε ζωές στη Μεσόγειο, ώστε η Μεσόγειος, που είναι το λίχνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, να μην καταρτήσει το γραφείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αλλά όταν πλέον οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα και αλλού, θα πρέπει να αναλάβουν και άλλοι τις ευθύνες τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, το δεύτερο σχέδιο της ερώτησής σας αφορούσε την χθεσινή συνάντηση. Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση που συγκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας και έστειλε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα. Η Ευρώπη, η Μεσόγειο της πολιτείας, βρίσκεται στο επίκεντρο. Πριν την πλάτη της
Ti primi insegnanti di Ισεβέρτη Σιλάμπας έχουμε αρχίσει μια άλλη συνάντηση μεταξύ μας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο για όλους. Εδώ δημιουργούνται υπερεθνικές συνεργασίες μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν τις ίδιες ιδέες, όπως επίσης και είδαμε παρουσία ηγετών της Ευρώπης που δεν προέρχονται όλοι από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Όπως φάνηκε από την παρουσία των ηγετών της Κύπρου και της Ισπανίας δίπλα στους ηγέτες της Ελλάδας, της Μάλτας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας. The main issues on which we are working. I can't remember what is the second point of your question. It's related to yesterday's decision. How we are going to be accepted by the European Parliament? What happened in the European Parliament? Well, yes, the decision, for me, the initiative of yesterday, which Alexis Tsipras took, was a very positive one. It has a very strong geopolitical meaning, because it is clear that there is a vast Mediterranean area which must recall that the Mediterranean must be at the center of our action, and because it is time for open political debate. And saying that ahead of Bratislava, we really start to make a difference in growth policy, security policy, youth policy, and migration policy is something very useful. It's a shared concern which goes beyond political affiliation, because yesterday they were also representative of two conservative governments. So, and this is important that Europe start to move in this way. On one side, a stronger and stronger transnational cooperation between political forces which share the same political objectives and same ideas and wants on the left to promote new alliances and cooperation. On the other side, also leaders which share concern beyond their political affiliation, as it was demonstrated yesterday with the presence also of Cyprus and Spain, together with Greece, Malta, France, Italy, and Portugal.